Απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκα Χανίων την απόφαση του Υπουργείου Εργασία να μην συμπεριλάβει την σκλήρυνση κατά πλάκα στη λίστα των ανίατων παθήσεων, γεγονό που έχει προκαλέσει έντονε αντιδράσει. Κάποιοι ανευθυνοϊπεύθυνοι, παρέα, θεωρώ εγώ, του Υπουργείου Εργασία αξιολόγησαν ότι η σκλήρυνση κατά πλάκα δεν είναι ανίατη ασθένεια. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν αυτή την απόφαση. Την έννοια της λέξης ανίατη δεν τη γνωρίζουν. Με ποιο σκεπτικό αυτοί οι άνθρωποι αξιολόγησαν ας πούμε ή εντολοδόχοι των μνημονίων ή δεν ξέρω τι είναι. Όπω τονίζει ο κ. Γιανουδάκη, ένα άτομο που έχει σκλήνηση κατά πλάκα χρειάζεται να παίρνει ένα επίδομα καθώ χρειάζεται να πληρώνει ένα ποσοστό στα φάρμακα που ήταν μηδενικό και τώρα το ποσοστό έχει γίνει 25%. Χρειάζεται να πληρώνει φυσικοθεραπείες που είναι απαραίτητες. με το θέμα της φαρμακευτικής αγωγής υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Πρόβλημα, πρόβλημα στο νοσοκομείο Χανίων το οποίο διαθέτει ας πούμε, ένα, με σύμβαση φαρμακοποιείο για 4 ώρες πηγαίνουν οι ανθρώποι, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Τώρα για το γενικό πανελλαδικό θέμα είναι ότι η σκλήση κατά πλάκα στην Ελλάδα είναι 14.000 άτομα. Που σημαίνει ότι αν πολλαπλασιάσουμε τους οικίου, δηλαδή οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται μέσα από αυτή την αρρώσια, είναι περίπου 60.000 άνθρωποι μαζί με τις οικογένειές τους. Επίση, όπω τονίζει ο ίδιο, η σκλήρυνση κατά πλάκα είναι μια πάθηση που είναι ξεχωριστή για το κάθε άτομο και έχει τη δική τη εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, πάντω υπογραμμίζει σε όλου του τόνου πω θα συνεχίσουν τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Εμεί, σαν σύλλογοι, θα αντισταθούμε γιατί είναι ανίατη Ανιά Ανίατη νόσο η οποία χτυπάει στον εγκέφαλο, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στα μάτια, στα πόδια, στα χέρια, στη στη σκέψη πάρα πολλές σοβαρές δυσλειτουργίες υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι χιλιάδες στα καρότσια, χιλιάδες με τις πατερίτσες, χιλιάδες άποροι, πώς. Με ποιο σκεπτικό ας πούμε βγάζεις εκτός νοσημάτων, ανίατων της κλήρης κατά πλάκα.